Την ώρα που στο ακροτήρι τα μαχητικά αεροσκάφη Tornado ετοιμάζονταν να απογειωθούν για να βομβαρδίσουν συγκεκριμένους στόχους στη Συρία, στην Κύπρο και συγκεκριμένα στα γραφεία πολιτικής αεροπορίας, σήμανε συναγερμός. Από τις 3 τα ξημερώματα, τα μέλη της πολιτικής αεροπορίας βρίσκονταν σε εγρήγορση για αποφυγή οποιοδήποτε δυσάρεστη του περιστατικού, σημείωσε σε δηλώσεις στο TV1 ο Διευθυντής Υπηρεσίας Ασφάλειας Πτήσεων της Πολιτικής Αεροπορίας, Χάρης Αντωνιάδης. Όταν υπάρχουν στρατηγικές επιχειρήσεις σε χώρο που με τον πολιτικό αεροσκάφη σίγουρα επηρεάζεται η κυκλοφορία. Όμως πρέπει να εξηγήσουμε τον κόσμο τι σημαίνει επηρεάζεται. Όντως υπήρχε έντονη στρατηγική δραστηριότητα, αλλά όπως λέει και η ανακοίνωση μας, ήταν απόλυτα ελεγχόμενη. Όπως εξήγησε το προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας, είχε χειριστεί άψογα το συμβάν, ενώ και η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες ήταν πάρα πολύ καλή. Αναγκαστικά υπήρξαν εκτροπές στην πορεία ορισμένων αεροπλάνων, όμως χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως είπε. Εντάξει, μπορεί η νύχτα να ήταν έντονη στρατιωτικά, αλλά τουλάχιστον για εμάς στην πρωτιά μπορεί ήταν σχεδόν όμορφα τα πράγματα. Όσον αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξει ακύρωση πτήσεων, είπε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Αυτό επιβεβαίωσε και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος τύπου της Hermes Airports, Αδάμος Ασπρής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση στο πτητικό πρόγραμμα των αεροδρομίων της Κύπρου από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία. Το πτητικό πρόγραμμα και των 2 αεροδρομίων της χώρας εξελίσσεται ομαλά. Δεν υπάρχουν είτε ακυρώσεις είτε καθυστερήσεις. Το μήνυμα που θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο είναι καθησυχαστικό. Επαναλαμβάνω, τίποτα δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Οι αερογραμμές εκτελούνται προγράμματος κανονικά. Η Λάρνακα και η Πάφος λειτουργούν κανονικότατα. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως κατάσταση ρουτίνας και διαβεβαίωσε ότι είναι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και σε συνεχή επαγρύπνηση, έτσι ώστε αν αλλάξει οτιδήποτε να ενημερώσουν αμέσως το κοινό.